Καλησπέρα στους 37.682 συνδρομητές αυτού του καναλιού και παιδιά, έχω πάθει τρομερό κόλλημα με το Dreamlight Valley. Είναι ένα παιχνίδι της Disney που έχει όλους τους χαρακτήρες της Disney και γενικά είναι κάπως παρόμοιο με το Sims αλλά όχι ακριβώς το ίδιο. Έχω ξεκινήσει να παίζω, δηλαδή δεν το ξεκινήσουμε από την αρχή. Αλλά μου άρεσε τόσο πολύ που έπρεπε οπωσδήποτε να σας το δείξω, αλλά μην αγχώνεστε, θα τα καταλάβετε όλα. Εν τω μεταξύ άνοιξα το φως γιατί πρώτη φορά παίζω απόγευμα. Λοιπόν, αυτή εδώ είμαι εγώ. Είμαι μια μικρή πριγκίπισσα της Disney. Το μόνο όμοιο που έχω εγώ με αυτή εδώ την κυρία είναι τα γυαλιά που φοράω κανονικά. Λοιπόν, εδώ πέρα γενικά θα σας δείξω λίγο κάποια πράγματα που μπορείς να κάνεις. Μπορείς να ανοίξεις τρύπα με το φτιάρι. Οπ! Μπορείς... δεν έχω να φυτέψω κάτι. Αλλά γενικά μπορείς να φυτέψεις λουλούδι. Ο Goofy! Γεια σου Goofy. Κάσε λίγο όμως τώρα γιατί έχω μια δουλειά. Δείχνω στα παιδιά πώς παίζεται αυτό εδώ. Μπορείς να ψαρέψεις. Να και το καλάμι. Και μπορείς να κάνεις να σπάσεις τις πέτρες. Τώρα πάμε να σπάσουμε μαζί μία πέτρα. Να σας δείξω τι ακριβώς γίνεται. Παπαμ! Παπαμ, σπάσε. Σπάσε ρε βλακία. 200 χρόνια. Όσο παίζουμε θα το καταλαβαίνει. Και μαζεύεις διάφορα πράγματα. Ο σκοπός γενικά είναι να μαζέψουμε τέτοια dream light points θα έχω ονομάσει εγώ, που τα μαζεύεις με το να κάνεις διάφορα μικροπραγματάκια, καθημερινά δηλαδή πράγματα. Δηλαδή, μόνο που κάνεις αυτό εδώ με τα πετράκια, παίρνεις πόντους. Και θα μου πεις, τι τους θέλω εγώ αυτούς τους πόντους, Ιωάννα, και θα σου πω! Γενικά, αυτό εδώ είναι ένα μαγεμένο βασίλειο. Κάτι έχει συμβεί, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Και όλοι οι ήρωες της Disney έχουν γυρίσει πίσω στα σπίτια τους. Τώρα, εμείς θα μπούμε στο κάστρο, γιατί μέσα από το κάστρο βλέπετε που έχει πύλες. Κάποιες είναι κλειστές. Κάποιες είναι ανοιχτές. Θα πάμε να σώσουμε κάπως. Όχι να σώσουμε, να φέρουμε κάπως πίσω τους ήρωες. Τώρα εγώ έχω ξεκλειδώσει αυτή την πόρτα. Ξέρετε που πάει αυτή η πόρτα. Γιατί πήγε μόνο. Πάει στη Μωάνα! Δεν ήμουν έτοιμη να σας το δείξω. Μιλούσα. Anyway, γεια σου Μωάνα. Βρήκαμε τη Μωάνα. Εγώ θα κλάψω. Είναι μία από τις αγαπημένες μου πριγκίψες. Κυρία Μωάνα. Έχουμε συναντηθεί before. Πριν! Τέλεια! Η μετάφραση θα πάει τέλεια. Έρχομαι από το Dreamlight Valley. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Πρέπει να έρθεις πίσω μαζί μου. Θέλω να βοηθήσω, αλλά πρέπει να κάνω πρώτα κάποια πράγματα. Ωραία, άρα θα πρέπει να βοηθήσουμε τη Μωάνα. Θέλει να βρει μέρη με πολλά ψάρια στον ωκεανό. Okay. Αν τη βοηθήσουμε, θα μας βοηθήσει μετά κι αυτή. Okay. Κυρία μου, γιατί δεν μας βοηθάς από την καλή σου την καρδιά. Θέλουμε ξύλο και κάτι φύλλα. Ο Θεός και η μάνα του. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μετάξι. Πάω στα quest εγώ να δω ακριβώς τι πρέπει να κάνω. Πολύ εύκολο ρε αυτό που μας έδωσες. Α, με αυτό εδώ νομίζω πας πίσω. Okay. Α, λοιπόν, αυτό εδώ πρέπει να σημαίνει ότι είναι για να σκάψουμε. Σκάβε! Ω! Βρήκα! Βρήκα! Okay, ήταν αρκετά εύκολο. Χαχά. Α, και αυτό δεν είναι το ξύλο. Πόπο, μαζεύω το ξύλο. Δεν έχω πρέπει να πετάξω κάτι. Τι να πετάξω τώρα. Θα πετάξω αυτό εδώ. Πήρα το ξύλο. Okay. Α, να κι άλλο ξύλο. Παπα. Εγώ κυκλοφορώ με ένα φτιάρι βέβαια. Α, κοιτάξτε. Πάω πάνω. Μία μπανανιά. Δεν παίρνω την μπανανιά τώρα. Ω, σεντούκι. Άνοιξε. Άνοιξε. Δώσε μου κάτι καλό. Σκατά. Έχω γεμάτη αυτή εδώ τη βλακεία. Τι να πετάξω. Θα πετάξω αυτές τις βλακείες. Α, κάτσε. Α, πρέπει να τρώμε εδώ μεταξύ. Γιατί άμα μείνω από ενέργεια δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Οπότε απλά τρώω κάτι φύλλα. Θα πετάξω τα φύλλα και ελπίζω να μην πεθάνω από τη πείνα. Γιατί θέλω τώρα να πάρω αυτά εδώ. Συνήθως σου δίνει ρούχα ή επλά. Α, έχω και σπίτι. Δεν σας το έδειξα γιατί είναι μια μαλακία το σπίτι. Αυτό είναι το outfit. Ναι, ευχαριστώ. Δεν θα πάρω. Μ' αρέσει πιο πολύ το φορεματάκι μου. Συνεχίζω εγώ τώρα να ψάχνω. Πάω προς τα πίσω. Α, γεια σου! Να του μιλήσω! Και αυτού. Α, ο Μάουι. Είχα ξεχάσει πως σε λένε. Χρειαζόμαστε βοήθεια, κύριε Μάουι. Κάτι μας είπε τώρα αυτός. Πήρα κι άλλο quest. Απλά πήρα quest εγώ. Δεν μας βοήθησε καθόλου. Γενικά δεν τα έχω πάει πολύ καλά με το να βρω τα πράγματα που μου έχει πει αυτή εδώ η κυρία. Α, να το, να το. Σκάβε! Σκάβε, κυρία μου. Α, ξύλο εδώ. Γενικά είναι εύκολο. Δηλαδή, εντάξει, δεν πάρα πολύ εύκολο. Αλλά ας πούμε, δεν είναι πολύ κακό. Νομίζω βρήκα όλα τα μετάξια. Εγώ είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με αυτό το παιχνίδι. Τα βρήκα όλα τα μετάξια. Θέλουμε ακόμα 4 ξύλα. Οκ, okay, τα ξύλα φαίνονται πιο εύκολα. Οπότε είναι πιο εύκολο να τα βρω. Πάμε. Νομίζω τα βρήκα όλα τα ξύλα. Τώρα είμαι έτοιμη να τις μιλήσω. Ναι, κυρία μου, στα έφερα τα πράγματα. Ωραία.
Πάρτα! Τι ωραία που χαίρετε, είμαστε φίλες τώρα. Τώρα βοήθησε με, κυρία μου. Εγώ σε βοήθησα. Τι goodbye! Κυρία μου! Μπορείς να με βοηθήσεις? Ναι, θέλω να το κάνω complete αυτό το quest. Το έκανα! Το έκανα! Ωραία, αυτή η κυρία θα μας βοηθήσει τώρα να έρθει πίσω. Α, πρέπει να κάνω το quest με τον άλλο το Μάουι. Άντε πάλι τώρα πάνω στο βουνό να βρούμε τον άλλο τον κύριο. Εγώ πάντα με το φτιάρι μου. Ω, με περιμένει! Του έδωσα. Γιατί του έδωσα εγώ αυτό? Θα μου δώσει άλλο καλύτερο! Α, πήρα καλύτερο τέτοιο! Yay! Θέλω να το δω, μισό, θέλω να το δω. Πού είναι? Α, είναι πιο χρυσό τώρα αυτό το... Παιδιά, πώς το λένε? Α, πρέπει να καθαρίσουμε τη θάλασσα για να ελευθερώσουμε το κανό της Μωάνα. Άρα πάλι κάτω τώρα! Oh my god, αυτό το πάνω κάτω με το βουνό. Πού είναι τώρα αυτό το κανό της κυρίας, να το. Και πώς εγώ πρέπει να το καθαρίσω? Okay. Καθάρισέ το! Εγώ γιατί κυκλοφορώ με το φόρεμα μέσα στη θάλασσα? Εν τω μεταξύ, αυτά δεν φαίνονται σαυρομιές. Φαίνονται actual πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σαν κοράλια. Αυτό είναι το τελευταίο, νομίζω. Ορίστε, κυρία μου! Τώρα πρέπει να πάω πάλι πίσω στον κύριο Μάουι. Ο Χριστός και η μάνα του! Άντε πάλι, πάνω πάλι το βουνό! Πάμε! Αυτός ο κύριος, αφού με βλέπω ότι είμαι κάτω, έλα κυρία μου κάτω! Έχω κάνει τόση γυμναστική! Α, ναι, τα κατάφερα, wow! Τώρα πήγε να βοηθήσει τη Μωάνα με το fish thing, με το ψαρό πράγμα. Ρε φίλε, μα πόση βοήθεια θέλει κι άλλη κυρία η Μωάνα! Τη έχουμε καθαρίσει την παραλία, να πούμε! Κυρία Μωάνα, ηρέμησε! Δηλαδή αυτή πότε θα με βοηθήσει? Άντε πάλι, τι θέλει τώρα αυτή? Ναι, το κανό μου είναι έτοιμο! Ναι, γιατί εγώ το καθάρισα, κυρία μου! Βλέπει τη γραμμή που η θάλασσα συναντεί τον ουρανό, όχι. Α, εγώ ανεβαίνω τώρα στο πλοίο με τη Μωάνα. Πάω βόλτα με τη Μωάνα στο πλοίο, οκ. Okay. Πάμε βόλτα. Πρέπει να κάνω κάτι. Εγώ γιατί είμαι με αυτή τη βλακεία? Ευχαριστώ. Κάτι μου έδωσε. Μου έδωσε κομμάτι χάρτη. Οκ, okay, ευχαριστώ. Παιδιά, εγώ μπορώ να πέσω. Δεν μπορώ να πέσω από τη θάλασσα. I'm ready να πάω στη θάλασσα να κάνω sail. Εγώ τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να βρω τι κάνει αυτός ο χάρτης. Με κοροϊδεύει, κυρία. Ωραία, ας χρησιμοποιήσουμε το χάρτη. Α, ένας χάρτης. Παιδιά, εγώ τι πρέπει να καταλάβω? Ναι, αυτή εδώ είναι η κυρία. Την ξέρουμε όλοι από το παιδικό. I guess. Τα κατάφερα. Ωραία, άντε να τις ξαναμιλήσουμε τώρα. Δεν έχω ιδέα τι έκανες, ούτε εγώ. Αλλά τώρα βγάζει νόημα. Για μένα δεν βγάζει νόημα. Δείχνει διαφορετικά μέρη του ωκεανού. Ναι, οκ, πάμε, έλα, έλα. Ψάξε τη θάλασσα για να βρεις το φως μέσα στην ομίχλη. Or whatever. Μα τι... τι μου λέει ρε φίλε? Πού είμαι τώρα? Εγώ τι κάνω, κυρία μου? Να το φως. Το βρήκα, πρέπει να κάνω κάτι. Το βρήκα, σου λέω. Κυρία μου, το βρήκα. Είμαι έτοιμη να πάω βόλτα. Πρέπει να επιλέξω που θα πάμε, αλλά δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Θέλω να μείνω λίγο εδώ περισσότερο, γιατί δεν καταλαβαίνω. Ωραία, ρε παιδιά, αυτό το φως είναι προς τα εκεί. Αλλά προς τα εκεί, τι σκατά είναι? Επειδή εγώ δεν έχω καταλάβει, θα βάλω κάτι στην τύχη. Τώρα πού να πάμε? Τι μας αρέσει? Πάμε στο Coral Reef. Εκεί που έχει τα κοράλια. Τώρα αυτό που έκανα είναι λάθος. Μάλλον όχι. Ω! Τι κάνω τώρα? Α, απλά εξερευνώ. Μισό το την κυρία μου. Κάτσε εδώ. Ρε, εδώ τι είναι? Παίρνω κάτι. Πήρα φανάρι! Και τι κάνει το φανάρι? Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Κάνω. Δεν μπορεί να πάει πουθενά! Απλά πήρα το φανάρι. Μάλλον. Οκ, okay. Πάμε κάπου αλλού τότε. Α, πρέπει να το δώσω. Εντάξει, πάρε. Μπορούμε να πάμε κι αλλού. Εγώ θέλω να πάω κι αλλού. Α, πάμε τώρα στο mist. Αυτό νομίζω είναι σαν ομίχλη γενικά. Πήγαμε. Μα δεν κατάλαβα, κυρία μου. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Bye. Τι goodbye. Κάτι κινείται στο νερό. Μάλλον είναι το ψάρι που ψάχνουμε. Πρέπει να ψαρέψω. Ωραία. Ναι, όχι προς τα εκεί, προς τα εδώ. Πάμε. Έλα, κορίτσι μου. Δεν της αρέσει να ψαρεύει. Γιατί πάει προς το πλάι? Ευθεία, κυρία μου. Ρε, ηρέμησε. Ηρέμησε. Εδώ. Πάμε. Ωραία. Ωραία. Παιδιά, με αγχώνει πάρα πολύ το ψάρι μας αυτό το παιχνίδι, να ξέρετε. Δεν τα πάω πολύ καλά. Πάμε! Μάτε πάλι. Βλέπετε, δεν μπορώ. Ωραία, πάμε. Σε παρακαλώ, μπορούμε να μην ξεφτυλιστούμε? Ένα. Ναι. Ρε μπουρδα. Ρε φίλε, τι κάνεις? Πάμε, πάμε, πάμε. Ένα. Μπορούμε απλά να αποδεχτούμε ότι είμαι άχρηστη στο ψάρεμα, να τελειώνουμε, σας παρακαλώ. Ένα. Ναι. Α, όχι, είναι! Το πάτησα κατά λάθος. Κάτσε, εγώ η βλαμένη πεινάω. Είδατε, σας είπα ότι πεινάω. Λοιπόν, τρώγε, τρώγε, τρώγε. Πάμε, κυρία μου, έλα, το έχεις. Έλα. Ναι, ρε φίλε, το πιάσα. Αυτό είναι το ψάρι που περιμέναμε. Ο αλμπίνο τούνα. Ένα τόνο ήθελα. Α, η άλλη το κραυγάζει, άρα μάλλον αυτό ήταν το. Ορίστε, πάρε το λευκό τον τόνο. Ναι, βρήκα ένα ψάρι, wow. Α, τώρα μπορεί, μπορώ, λέει, να έρθει, να έρθω
στο βάλε μαζί σου. Χρειάζεσαι όμως ένα μέρος να μείνεις, το οποίο να είναι κοντά στον ωκεανό. Ωραία, δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Τώρα εγώ τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να πάω πίσω τώρα, νομίζω, ε. Α, ωραία. Πάμε τώρα εμείς πίσω στο σπίτι να φτιάξουμε το σπίτι της Μωάνας. Τώρα πάω εγώ να φτιάξω το σπίτι της Μωάνας. Το δικό μου σπίτι. Πού να τις βάλουμε τώρα το σπίτι που δεν έχω και χώρο εγώ πουθενά γενικά? Α, θα τις το βάλω στην παραλία. Εν τω μεταξύ, παιδιά, πριν λίγο πριν ανοίξουμε το παιχνίδι, εγώ ξεκλείδωσα την παραλία. Πού να τις το βάλουμε τώρα το σπίτι αυτής? Δεν έχω εξερευνήσει καθόλου την παραλία. Α, έχω και μαγεία, παιδιά, που αφαιρώ αυτά εδώ τα αγκάθια. Τι σκατά είναι. Και, έχω και λεφτά. Πήρα και κάτι να φυτέψω. Τι τέλεια. Αυτή εδώ τη βλακεία. Γιατί δεν μπορώ να τις... Δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν μπορώ να σπάσω τα μεγάλα. Αυτό δεν μπορώ. Όχι. Ω, σεντούκι. Πήγα να το χάσω. Ωραία. Θα το ανοίξουμε μετά αυτό. Γιατί θέλω. Και πού θα τις βάλω ρε εγώ αυτήν στο σπίτι? Αυτή. Α, τα μικρά μπορώ να σπάω μόνο. Κάτσε, τι είναι αυτό εδώ, ρε? Είναι χάρτης. Όχι, είναι κάτι άλλο περίεργο. Τι είναι, τι βρήκα, χάρτη. Πού να τις βάλω ρε φίλοι το σπίτι? Να το σπίτι αυτήν είσαι εδώ της κυρίας. Μπορεί να μου πει κάποιος πού σκατά χωράει να μπει? Ορίστε, είναι εδώ αυτή εδώ η παραλία. Να το βάλω εδώ, μου φαίνεται πολύ ωραίο. Χωράει, δεν μπορεί να μπει γιατί είναι όλες αυτές οι μπανανιές. Να το βάλω εδώ. Δεν χωράει εδώ. Με έχετε δει να κλαίω που δεν μπορώ να βάλω σπίτι? Ρε φίλε, η άλλη θέλει στην παραλία. Α, το μπήκε εδώ. Πω, παιδιά, μπήκε πάνω στο δρόμο. Εδώ μπορούσα να το βάλω, τώρα ελπίζω να μην κλαίει η άλλη. Και θέλω να. Πρέπει να έχω λεφτά τώρα εγώ, ε. Πρέπει να πληρώσω με το Scrooge τώρα για να τη χτίσει το σπίτι. Α, έχω μόνο 1000. Okay. Θα έρθω σε λίγο, πάω να βρω λεφτά. Ωραία. Πρέπει τώρα εγώ να κάνω αυτές εδώ τις βλακίες. Μπας και μου βγάζει λεφτά, να παίρνω λεφτά. Τι θα κάνω, πού θα βρω λεφτά? Πάω να πουλήσω πράγματα που έχω. Πού είναι αυτός ο βλάκας ο Γκούφι? Λοιπόν, στον Γκούφι, παιδιά, πάμε εδώ στο μαγαζί του και του πουλάμε μπούρδες που δεν θέλουμε. Μπας και πάρω λεφτά. Εντάξει, όχι όλα τα raspberries γιατί θα θέλω να τρώω, αλλά θα πουλήσω αυτό. Α, έχω και κάτι τέτοια χρυσά πράγματα που εγώ δεν ξέρω τι να τα κάνω. Α, έχω και άλλα raspberries. Πόσα raspberries έχω? Έχω σκοτεινιάσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, το φως τώρα είναι σκατά, αλλά δεν πειράζει. Δεν βλέπουμε εμένα. Και αυτά εδώ τα φυτάκια. Ω! Άμα τα πουλήσω λεφτά, παίρνω 2.500! Μιλάτε για! Να είσαι καλά, ρε μπρο. Καλά, εγώ πλούσια τώρα. Πάω να τη χτίσει το σπίτι. Αν κάτι με εκνευρίσει αυτό το παιχνίδι, είναι ότι η κυρία περπατάει πάρα πολύ αργά. Λοιπόν, ήρθα να σου χτίσει το σπίτι. Ναι, τώρα έχω τα λεφτά. Πάρε 2.000. Για να δούμε το σπίτι. Και τη το χτίσα στην παραλία. Τι καλή που είμαι. Βέβαια είναι μέσα πάνω στο δρόμο. Αλλά δεν πειράζει. Καλώς ήρθες, Μωάνα. Πού είναι αυτή? Ήρθε. Α, βγαίνει! Γεια σου, κυρία Μωάνα. Καλώς ήρθες. Α, χάρηκε! Τι ωραία. Μπορούμε να βγάλουμε selfie με τη Μωάνα? Εγώ πώς βγήκα έτσι. Ωραία, δεν πειράζει. Αυτή είναι η selfie. Ας την αποθηκεύσουμε να την έχουμε. Α, εδώ τώρα πόζαρα καλύτερα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα. Πρέπει οπωσδήποτε να μου πείτε κάτω στα σχόλια. Πρέπει οπωσδήποτε να μου αφήσετε σχόλιο να μου πείτε αν σας άρεσε. Γιατί αν σας άρεσε, θα το συνεχίσουμε, σας λέω. Ναι, πείτε μου κάτω στα σχόλια. Και αν θέλετε να το συνεχίσουμε, πείτε μου ποιον χαρακτήρα της Disney θέλετε να δείτε περισσότερο. Για να ξέρω τι επεισόδιο θα κάνω. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye.